Γεια σας, τι κάνετε, Άρτσο εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύτμου των Μενίσκουιτς που αλλού στο FC25. Ξεκινάμε το σημερινό επεισόδιο στα μέσα πλέον του Απρίλη. Τελική ευθεία, λίγες αγωνιστικές για τη λήξη και η Ipswich είναι στον τελικό δρόμο για να σιγουρεύσει την παραμονή της. Μαθηματικά όλα είναι πιθανά, αλλά κακά τα ψέματα δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε ψεύτικο δράμα. Ξέρουμε όλοι ότι θα μπαίνουμε στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μάχη που πρέπει να δοθεί και αυτή είναι για το top 10. Είμαστε 13η, το top 10 φαίνεται πολύ δύσκολο. Εγώ να πω την αλήθεια μου, δεν πιστεύω πάρα πολύ θα καταφέρουμε να βρούμε μια θέση στο top 10, αλλά πρέπει να το παλέψουμε γιατί κυρίες και κύριοι έρχεται ένα μεταγραφικό παράθυρο το οποίο θα είναι γεμάτο με ενισχύσεις. Η ομάδα μας θα αποκτήσει νέα δομή, θα αποκτήσει νέους παίκτες σε πάρα πολλές θέσεις, αλλά όσο υψηλότερα τερματίσουμε, τόσο καλύτερο το prize money. Δεν έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ρεαλισμού που μας εμποδίζουν γιατί κακά τα ψέματα η Premier League είναι μια overinflated λίγα όπου όλες οι ομάδες παίρνουν άπειρα χρήματα διαρκώς λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μπορούν οι περισσότερες ομάδες πολύ εύκολα να δικαιολογήσουν το ότι χαλάνε πολύ μεγάλα ποσά και μεταγραφές. Η Ipswich λοιπόν μπορεί να χαλάσει μεγάλα ποσά, αλλά δεν μπορούμε να χαλάμε έτσι αλόγιστα. Θα πρέπει και να πουλήσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε τέλος πάντων μια δικαιολογημένη ροή και αφίξεων και αποχωρήσεων. Και πρέπει να στήσουμε έτσι μια ομάδα η οποία θα βγάζει νόημα στη νέα σεζόν. Αλλά όσο πιο πάνω να τερματίσουμε, τόσο καλύτερα ονόματα μπορούμε να προσεγγίσουμε, τόσο πιο αρεστό, τόσο πιο θελκτικό θα είναι το όνομά μας στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Γιατί κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα, ο σκοπός μας είναι να βγούμε Ευρώπη στο σύντομότερο δυνατόν και για να το κάνεις αυτό θες παίχτες. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας προσπάθεια, το σημερινό μας push για το top 10 που τόσες πολλές φορές το έχω αναφέρει απέναντι στη Chelsea, την μοναδική ομάδα του Big Six την οποία έχουμε κερδίσει. Για να δούμε αν μπορούμε να επαναλάβουμε τον θρίαμβο που κάναμε τότε στο Portman Road, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο και στο Stamford Bridge. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, με την κλασική ομάδα που ξέρουμε και αγαπάμε, η Ipswich ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Chelsea. Η μόνη αλλαγή που θα κάνω είναι θα βάλω αυτή την πολύ ωραία μπορντό φανέλα που βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια. Ελπίζω, δεν νομίζω να τις μπερδεύουμε. Έχει ακούσει να έχω κάνει κανένα τέτοιο λάθος. Δεν πειράζει, θα το λουστώ. Και πάμε. Όλα έτοιμα κυρίες και κύριοι στο Stamford Bridge, εδώ στο δυτικό Λονδίνο. Οι κάμερες εστιάζονται στον Εκούκου που είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Η Ipswich καλείται να βρει ρυθμό. Γιατί στα τελευταία 3 επεισόδια τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Καταφέραμε για πρώτη φορά μετά από καιρό να κλείσουμε ένα επεισόδιο με θετικό πρόσημο στο προηγούμενο επεισόδιο. Καταφέραμε να κερδίσουμε τη Wolves και έτσι να έχουμε 2 νίκες στα 4 παιχνίδια. Όσο μετρήσαμε μια ήττα και μια ισοπαλία, υπάρχουν απώλειες. Η ομάδα μας ακόμα φαίνεται να μην έχει ανακάψει πλήρως από εκείνο το slam που ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε να βρούμε το ρυθμό μας, ελπίζουμε να καταφέρουμε να πάρουμε νίκη και έχουμε ήδη μια τεράστια νίκη μέσα σε όλη αυτή την πολύ κακή κατάσταση που βιώνουμε, που ήταν εναντίον της Aston Villa. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και απέναντι στην Chelsea, η οποία θα είναι εύκολη αντίπαλος, καθώς η ομάδα του Έντζο Μαρέσκα παλεύει για το top 4. Τσάπλιν με την μπάλα στα πόδια τον παίζει. Ο Καϊσέδο δεν μπορεί να απελευθερώσει και έρχεται ο Λάβια. Η παλιά του Ενκούκου για τον Νίκο Τζάκσον. Τζάκσον με τον Γουλφεντεν. Ο Τράιχιουν πέφτει νωρίς. Η πάσα του Τζάκσον για τον Σάντζο. Σάντζο να σούτα από μακριά, η Τσέλσι από νωρίς. Θα καταγράψει την πρώτη προσπάθειά της στην ενεσία με τον Τζέιντον Σάντζο να κάνει ένα σούτ που δεν ανισχύει τον Μούρις, ο οποίος δίνει γρήγορα στον Κλάρκ για να ξεκινήσει μια αντεπίθεση. Ο Κλάρκ θα βγει μόνος του έξω. Ενκούνκου! Η Τσέλσι ανοίγει το σκορ. Στο 8 λεπτό ο άνθρωπος που μας έδειξαν από πριν το μάτς ότι είναι ο άνθρωπος που αξίζει να προσέξει σήμερα, ο Κρίστοφερ Ενκούνκου, σκοράρει για την Τσέλσι. Πολύ νωρίς μέσα στο μάτς, το τακουνάκι του Πάλμερ έχει τελικό αποδέχτη τον Κρίστοφερ Ενκούνκου που είναι παίκτης της Λειψίας, εκτελεί ένα φανταστικό σούτ ανάμεσα σε Γουλφεντεν, σε Γκρίβς, δεν προλαβαίνει ο Μούριτς. Για να δούμε αν μπορεί να έχει μια απάντηση άμεσα η Ipswich που δεν έχει προλάβει ακόμα να μας δείξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι, πήγε πολύ δυνατά η Τσέλσι. Τσάπλιν στον Μόρζι. Μόρζι στα άκρα για τον Ομάρι Χάτσον που επιστρέφει στο Stamford Bridge. Έχει παίξει πολύ λίγο σε αυτό εδώ το γήπεδο, αλλά από εκεί τον πήραμε, από εκεί τον απέκτησε η Ipswich. Χάτσινσον ο Καϊσέδο. Ένα καλό τάκλινγκ της στέλνει πλάγιο και θα επαναφέρει γρήγορα η Ipswich με τον Τράι Χιούμ στον Χάτσον. Χάτσον πάει να παίξει παράλληλα στον Κλάρκ. Πολύ κακή παλιά. Καλή παλιά. Και ο Μπαντιασίλ αργεί να πάει και τρέχει ο Μάρι Χάτσον και έχει προλάβει και ανέγεται από τα άκρα. Χάτσινσον θα συγκλίνει με τον Χάτο πάνω του. Χάτσον πάει να πατήσει την μπάλα ο Χάτο. Απλώνει το πόδι του με ο νεαρός Ολλανδός και κλέβει τον Μάρι Χάτσον. Χάτσον θα πιέσει όμως τον Χάτο. Και εδώ δεν ξέρω γιατί ο Χάτο κάνει τόση ώρα να διώξει την μπάλα. Η σέντρα για τον Ντέλαπ διώχνουνε με τον Ρενάτο Βέγκα. Τσάπλιν πίσω στον Μόρζι. Μόρζι ξανά στο Τσάπλιν. Τσάπλιν με μία στον Ομάρι Χάτσον. Μια πολύ περίεργη φάση εδώ. Με την Τσέλσι να μην είχε κανένα λόγο να παραδώσει αυτή την ευκαιρία στον Ομάρι Χάτσον. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Χάτο. Χάτσον τώρα συγκλίνει. Μπαίνει μέσα με τον Καϊσέδο να κλέβει και τελειώνει η προσπάθεια της Ipswich εδώ πέρα. Ημίχρονο κυρίες και κύριοι στο Stamford Bridge. Η παρουσία της Ipswich θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαδικαστική. Δεν έχουμε μπει καθόλου στο ρυθμό του μάτς και του επεισοδίου γενικότερα. Δεν έχουμε πάρει μέτρα στο κήπεδο, δεν έχουμε κάνει κάτι σοβαρό. Η Chelsea είχε μια καλή στιγμή, έβαλε τον goal και πολύ φοβάμαι ότι οδεύουμε σε ένα από εκείνα τα βασικά έτσι, βαρετά διάφορα παιχνίδια που λήγουν με ένα απλό 1-0.
Μακάρι να αλλάξει ένα δεύτερο μήχρονο, απλά δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Καλή παλιά του Νίκο Τζάκσον για τον Εγκούγκου. Πέφτει ο Γούλφεντε. Εγκούγκου κρατάει μπάλα. Δεν πανικοβάλλεται ο Γάλλο. Πίσω στο Σάντσο. Ο Χιούμ είναι πάνω του. Ο Σάντσο θα βρει την παλιά στον Πάλμερ. Πάλμερ γυρίζει το κορμί του. Δίνει στον Εγκούγκου. Κυκλοφορεί τη θέληση ώρα περιοχή. Δεν τον Σάντσο πάλι. Κοιτάει μπροστά ο Σάντσο και κρατάει μπάλα και πάει να βρει τον Πάλμερ εκείνο. Τράει Χιούμ. Τσιμπάει για τον Χάτσον. Για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση. Με τον Χάτσον έχει το χάτο απέναντί του. Περνάει ο Μάρι Χάτσον, το Σορέλ Χάτο. Ανεβαίνει με τον Ντέλαβ να περιμένει στην περιοχή. Θα συνεχίσει την προσπάθεια του Χάτσον και θα μπει και μέσα με το Βέγγα πάνω του. Η ρουλέτα δεν προλαβαίνει να κοιτάξει τον Ρόμπερτ Σάντσε στα μάτια. Ο Βέγγα απλώνει το πόδι του. Ο Βέγγα, συγγνώμη, Χάτσινσον. Πάλι περνάει το Σορέλ Χάτο σχετικά εύκολα. Έχει χώρο και μια σέντρα θα πάρει το κόρνερ. Ωραία, βλέπουμε την Ipswich να προσπαθεί να πάρει μερικά μέτρα στο γήπεδο. Εκτελεί λοιπόν το κόρνο Ολίβ Ντέιβις για το κεφάλι του Ντέλαπ. Δεν πάει πουθενά. Ο Λάβια ελέγχει απόλυτα τη φάση. Τρέχει ο Ολίβ Ντέιβις, και προλάβει. Θα διώξει ο Βέλγος εκεί όμως που είναι ο Κάλμιν Φίλιπς με το κεφάλι του και αυτός στον Χάτσινσον. Πίσω για τον Χιούμ. Χιούμ σηκώνει με μία στο Χάτσινσον. Χάτσινσον ξανά στον Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν ανεβαίνει. Υπάρχει ο Ντέλαπ με πολύ χώρο. Τον είδε ο Τσάπλιν. Ντέλαπ έβαλε κάτω την μπάλα. Γύρισε να σουτάρει. Και θα πάρει ένα corner από αυτή την προσπάθεια. Αλλαγές για την Chelsea, θα έχουμε αλλαγές και για την Ipswich. Βγαίνει ο Λάβε για να μπει ο Τζο Φερνάντες. Για τη μεριά της Ipswich αλλάζουμε τα άκρα. Μας τελείως. Περνάει ο Χάτσον στο 10. Μπαίνει ο Πέρισιτς στη θέση του Κλάρκ και στη θέση του Τσάπλιν. Ο Γκμπένε που θα παίξει στα δεξιά. Ο Λιφ Ντέιβις λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα αυτό το corner. Πάει για το κεφάλι του Γκρίβς. Βγαίνει ο Σάντσες, δεν μάζεσαι καλά. Ήταν τυχερή εδώ η Chelsea. Υπάρχει αδύναμο σημείο εκεί στο Σορέλ Χάτο. Το έχει δει η Ipswich. Ο Γκμπένε γεμίζει για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ τη βάζει κάτω. Εκτελεί τον Σάντσες, αλλά δεν προλαβαίνει. Έχει βγει ο Ισπανός πορτιέρε. Τεράστια ευκαιρία. Ακόμα μία. Και πάλι με τον Ντέλαπ πρωταγωνιστή. Και ακόμα ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Λιφ Ντέιβις με δύναμη για το κεφάλι του Ντέλαπ. Από το κόρνερ ούτε το Ρομπαντία Σίλβανο στη γραμμή. Πάλμερ πέρασε τον Γκρίβς. Τέλος. Ο Κολ Πάλμερ υπογράφει την νίκη της Chelsea. Την συσταγωγικά εκδίκηση της Λονδρέζικης ομάδας για την τροφιαστική ήττα της στο Portman Road. Κρίμα. Πήρε μέτρα Ipswich, έπαιξε λίγο καλό ποδόσφαιρο. Την κοίταξε η Chelsea στα μάτια. Πολλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Και η Chelsea απαντάμε μια πολύ απλή φάση. Ο Πάλμερ από εκείνο το σημείο και μετά δεν θα το είχαν αυτό. Όταν πέρασε το Γκρίβς, ήταν σίγουρο ότι υπάρχει γκολ. Και είναι το 2-0 η Chelsea θα πάρει την νίκη. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το μάτς με την μπάλα στα πόδια του Ρις Τζέιμς. Ακούγεται στο μάτς λήξης. Η Chelsea κερδίζει 2-0 το πρώτο παιχνίδι του σημερινού επεισοδίου. Δεν ξεκινάμε δυνατά, αλλά έχουμε να κρατήσουμε αυτά τα τελευταία λεπτά του Β' μέρους. Που παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, βρήκαμε λίγο φωματισμό και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει και εγώ προσωπικά το ρυθμό μου για να πάμε στο επόμενο μάτς της ημέρας να παίξουμε καλύτερα. Η Chelsea θα πάρει μια νίκη, εντάξει, της άξιζε. Θα μπορούσε να είναι ισοπαλία σίγουρα με τις φάσεις που κάναμε. Δεν πειράζει, αναμενόμενο θεωρητικά και προχωράμε. Μιλάω για το επόμενο μάτς λες και είναι κάτι χαλαρό που απλά θα πάρουμε το momentum από το δεύτερο ημίχρονο με την Chelsea. Θα πάμε να παίξουμε καλά. Αλλά το επόμενο μάτς με την Arsenal. Αλλά εδώ έχουμε έξτρα κίνητρο. Γιατί η Arsenal είναι η μοναδική ομάδα του Big Six προς το παρόν η οποία δεν έχει χάσει ούτε ένα πόντο από εμάς. Νομίζω και η City ανοίξει αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά ναι, με την United έχουμε καταφέρει να πάρουμε ένα χ. Με την Tottenham το ίδιο, με την Chelsea έχουμε κερδίσει μια φορά. Με την Arsenal και μάλλον με τη City. Συγγνώμη που δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε τίποτα. Οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι απέναντι στην Arsenal και να έχουμε να λέμε ρε παιδί μου, okay, ότι στην πρώτη μας σεζόν στην Premier League δεν χάσαμε όλα μας τα μάτς με τους Big Six. Κάτι είναι και αυτό. Λίβ Ντέιβις κλέβει σε ερώσιμο για να δώσει τον Κλάρκ. Κλάρκ θα συγκλίνει για τον Τσάπλιν που περιμένει. Τσάπλιν ανεβαίνει με χώρο. Ο Λάριν αγωνίζεται βασικό σήμερα όπως θα έχετε δει ήδη. Για να δούμε αν μπορεί να είναι αποδέκτης των μπαλιών μας προς την περιοχή. Χάτσινσον απέναντι στον Τίρνη προσποιείται. Θέλει να περάσει τον Τίρνη. Μπάλα. Είναι corner. Για την Ipswich που θα έχει την πρώτη προσπάθεια στο μάτς. Έχει έρθει κοντά ο Χάτσον. Ο Λιφ Ντέιβις του δίνει την μπάλα. Χάτσον γεμίζει, διώχνει ο Μερίνο. Μπάλα είναι στον Μόρζι. Μόρζι γρήγορα για τον Λιφ Ντέιβις. Λιφ Ντέιβις έχει χώρο, θα δοκιμάσει και το σούτ. Ο Ράγια δείχνει τρομερά τα ανακλασικά για να βγάλει αυτή την επέμβαση. Πρώτη μεγάλη στιγμή στην εστία είναι για την Ipswich. Χάτσον τώρα μόνο με τον Τίρνη απέναντί του. Χάτσον θα συνεχίσει την κούρσα του. Χάτσινσον δεν μπορεί. Πήγε για το γάμα του Ράγια, δεν τα κατάφερε. Μοναδική ευκαιρία για τον Ομάρι Χάτσον να σκοράρει απέναντι στην Arsenal. Έχει λόγους να θέλει να σκοράρει απέναντι στην Arsenal. Ήταν θεωρητικά το μεγάλο αστέρι των Ακαδημιών της και δεν βρήκε ούτε μία ευκαιρία. Η Arsenal τον υπολόγιζε τόσο λίγο που ούτε που τον ανανέωσε. Νομίζω ελεύθερο πέρα τον παιδί Chelsea ή με ένα αστείο ποσό. Και τουλάχιστον η Chelsea του έδωσε κάποιες συμμετοχές, του έδωσε ένα καλό δανεισμό και εν τέλει όταν αυτός ήθελε τον πούλησε με ένα πολύ καλό ποσό. Η Arsenal δεν φάνηκε να τον εκτιμά ιδιαίτερα και φαίνεται ότι το ψάχνει τον Κολοχάτσον και τώρα Λάριν στην επαναφορά ούτε αυτή τη φορά μπορεί η Ipswich, η οποία όμως έχει τις μεγάλες στιγμές αυτά τα πρώτα λεπτά. Η Arsenal δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγχωμένη και να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση που έβαλε η Ipswich νωρίς. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει και μέτρα στο γήπεδο. Havertz. Είναι μια πολύ καλή παλιά για το Havertz που έχει χώρο να εκτελέσει ο Muric. Θα παραχωρήσει το corner. Το οποίο λογικά θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Portman Road, στο Suffolk, στο Ipswich. Εκτελεί ο Rice. Είναι ένα καλό corner εκεί όπως που ελέγχει ο Muric, αν και μέσα πάνω του ο Kai Havertz. Είναι το 0-0 στο ημίχρονο. Ένα καλό πρώτο μέρος και για τους δύο νομίζω. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος στο Portman Road με δύο αλλαγές. Ο Χάτσον περνάει στο 10, έτσι κι αλλιώς έχει παίξει πιο κεντρικά σήμερα. Ο Τσάπλιν θα αποχωρήσει και θα δώσει θέση του στον Ογκμπένε.
Ενώ έχουμε και τον Τσέζαρε Κασαντέι να περνάει στη θέση του κουρασμένου Calvin Phillips. Χάτσον τώρα. Κρατάει ωραία την μπάλα. Συντηρεί την κατοχή. Περιμένει και δίνει στον Κλάρκ. Κλάρκ. Για τον Χάτσινσον. Χάτσον έχει τον Γκάιλ Λάρκιν σε καλό σημείο. Πήγε για τον Κασαντέι. Δεν συνεργάστηκαν ωραία εδώ. Παίζουμε με μια ομάδα που δεν μπορεί, δεν έχει καμία πολυτέλεια να χάσει βαθμούς. Αλλά εδώ έχουμε ευκαιρία με τον Τσιεντόζιο Κμπένε να βρίσκει τον Λάρκιν. Λάρκιν με τον Γκάμπριελ. Πατάει. Δίνει στον Χάτσον. Χάτσον ξανά με τον Λάρκιν. Δεν συνεργάζονται καλά. Είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Κάιλ Λάρκιν η παλιά του Μάρι Χάτσον. Αποσοβεί τον κίνδυνο Ράγια με την Ipswich να συνεχίσει να πιέσει ψηλά βέβαια γιατί η Arsenal έχει κλειστεί ο Σαλιμπά, ελέγχει τη φάση πανέμορφα. Λοιπόν, στο 84 έχουμε αλλαγές. Ipswich θα βγάλει τον Κάιλ Λάρκιν, βάζει τον Χέρστ. Έρχεται στα δεξιά ο Όσκαρ Μπομπ και θα περάσει ως δεξί Μπάκοκ Μπένε. Βγάζουμε τον Dry Hume λοιπόν και έχουμε αλλαγή Clark με Πέρισιτς. Για να δούμε στα τελευταία 6-7 λεπτά που απομένουν περίπου. Ipswich έχει κάποιο νάσο στο μανίκι της. Το σημαντικό βέβαια είναι να μην δεχτούμε γκολ σε αυτή τη φάση. Με τον Ζεσούς να δοκιμάζει ένα περίεργο σουτ. Πήρε παράξενη τροχιά, δυσκόλεψε σίγουρα τον Μούριτς. Φάνηκε από την αντίδρασή του. Αλλά τώρα Ipswich στην κόντρα με τον Ιβαν Πέρισιτς. Τον κυνηγάει ο Μπουκάιο Σάκα. Πέρισιτς κόβει. Δίνει στον Χέρστ. Χέρστ πιέζει τον Γκάμπριελ ψηλά. Μερίνο επικίνδυνο με τον Μούριτς. Να το βγάζει. Το ψάχνει η Arsenal πάρα πολύ. Κάνει και την αλλαγή της. Τώρα βγάζει το μηγιά σου. Το έχει νιώσει η Arsenal ότι υπάρχει κάπου εδώ ένα winner. Ένα καλό corner Μερίνο πάνω από το. Οριζόντιο δοκάρι του Μούριτς. Κρατάει την μπάλα, υπάρχει το κλέψιμο ψηλά και δεν νομίζω να βγάλει ούτε η Arsenal ευκαιρία εδώ. Την αφήνει ο διαιτητής, όχι δεν θα την αφήσει. 0-0. Οκ, τουλάχιστον Ipswich δεν χάνει. Καταφέρνει να διατηρήσει την Arsenal στο 0. Κάνει μια καλή εμφάνιση. Εμφάνιση που δεν ξέρω αν έχουμε και πιο πολλά expected goals. Δηλαδή υπήρξαν σοβαρές ανότητες να καταφέρουμε να φύγουμε το τρίποτο. Είναι κρίμα που δεν το κάναμε. Αλλά οκ, όπως έχω πει και από την αρχή τη σεζόν, κάθε πόντος με τους Big Six είναι ένας πόντος παραπάνω από ό,τι θα περίμενε να πάρουμε κάποιος σε κάθε match. Άρα είναι θετικό το πρόσημο, είναι μια καλή ισοπαλία και συνεχίζουμε. Η λιγότερο παρατηρητική ή πιστή από εσάς μπορεί να έχετε απορρίσει σήμερα για το που είναι ο Σιμόντιξ. Εδώ είναι, ήταν τραυματίας στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά ναι, τον είχαμε χάσει, τώρα επέστρεψε. Ανάμεσα στο match με την Arsenal και την Everton είχαμε περίπου 2 εβδομάδες κενό. Οπότε πάμε με την Everton για το 3ο match του σημερινού επεισοδίου. Πάμε για την νίκη, δεν το συζητάμε. Η ομάδα είναι όπως την ξέρετε, η μόνη διαφορά είναι ότι ο Σιμόντιξ θα είναι στην βασική εντεκάδα. Ο πάγκος νομίζω ότι δεν θα περιλαμβάνει τον Μπένς. Θα φέρω μαζί μου τον Όσκαρ Μπομπ. Κατά τα άλλα, έχω κάποια αλλαγή που θέλω να κάνω. Ο Λάριν είναι πάντα χρήσιμος. Θέλω πάντα να τον έχω μαζί μου γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θα τον βάλω στη θέση του Τζόνσον και είμαστε καλά, ναι, πάμε. Όλα έτοιμα λοιπόν κυρίες και κύριοι στο Goodison Park, την έδρα της Everton, την ιστορική έδρα της Everton που θα είναι έδρα της για λίγο ακόμα καθώς μετακομίζει στα Docks και για να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Η Everton φαντάζομαι θα έχει ένα κίνητρο να χαρίσει μερικά ωραία shows στο Goodison Park, αν και σε αυτό το καρύμμα πάντα εδώ θα παίζει. Θα υποθέσουμε ότι είναι στα τελευταία της και θέλει να παίζει καλά στην έδρα της. Γιατί είναι ιστορική έδρα και γιατί θέλει να χαρίσει μερικές ακόμα μεγάλες στιγμές του οπαδού της εδώ, σε αυτό το κήπεδο μπροστά από αυτές τις κερκίδες. Ξεκινάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι απέναντι στην Everton, στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο μπορούμε ρεαλιστικά να βάλουμε στόχο τη νίκη. Για να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρουμε ή αν η πίεση της οριακά υποχρεωτικής νίκης, γιατί δεν έχουμε ακόμα αυτό το επεισόδιο, θα είναι πολύ βαριά για μας και έτσι δεν θα μπορέσουμε να χειριστούμε την Everton. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και στα χαρτιά και θεωρητικά δηλαδή. Και πάμε να σου κερδίσουμε με την πρώτη φάση να είναι για την Ipswich. Ίσως Ντέλαπ. Ντέλαπ έχει χώρο. Ντέλαπ. Κάντο Λίαμ. Κάντο Λίαμ. 1-0 Ipswich. Στο 5ο λεπτό. Ο Λίαμ Ντέλαπ είναι πίσω. Επιστρέφει, σκοράρει ξανά. Και έχουμε ένα γκολ από πάρα πολύ νωρίς από την πρώτη μας προσπάθεια. Να εδώ. Με τον Ταρκόφσκι απέναντί του. Τον περνάει. Εκτελεί. Του λέει καλύτερα να μείνει στις ταινίες γιατί στο ποδόσφαιρο. Ας το καλύτερα. Πήγαινε στο σινεμά που είσαι καλός. Πάρα πολύ ωραίο σουτ από εκείνα τα χαρακτηριστικά scuff plassé που έχει κάνει πολλές φορές αυτό το career mode. Την ακουμπάει στο πλάγιο δίκτυ, είναι το 1-0. Καλή παλιά για τον Σέρμιτι, ο ταλαντούχος striker. Κάνει το 1-1 για την Everton. Μπήκαμε πολύ καλό στο μάτς αλλά δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το προβάδισμα για πολλή ώρα. Σέρμιτι, ο Πορτογάλος, ένα εξαιρετικό τελείωμα. Πιέζει ψηλά η Everton. Γυρίζει ο Μακνίλ και ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Ο Γκριβς προσπάθησε, πρόλαβε αλλά ήταν εξαιρετικό το τελείωμα του. Αρκετά νεαρού striker, ο οποίο σίγουρα χαροποίησε πάρα πολύ του παδού του Everton. Είναι ελπιδοφόρο να βλέπει ένα από τα ταλέντα σου να σκοράρουν ένα τέτοιο γκολ και το match είναι στο 1-1. Ipswich δυστυχώ δεν κρατάει το πράγμα για πολλή ώρα, αλλά θέλει να ξαναφύγει μπροστά κατευθείαν με το Σίμοντιξ. Να κρατάει μπάλα, να γυρίζει. Έχει ακουστό, όχι ο Κιν. Μπαίνει μπροστά. Συνεχίζει την κούρσα του. Χάτσον θα συνεχίσει. Δημιουργεί το χώρο μόνο του. Θα κάνει ένα σούτ από δύσκολη γωνία. Ο Μπέκοβιτ θα το βγάλει λίγο πιο κεντρικά να έχει κάνει την τελευταία του τρίπλα ο Μάρι Χάτσον λίγο πιο προς το πέναλτι να είχε βρεθεί και νομίζω ότι θα είχε καλύτερο οπτικό πεδίο, περισσότερο χώρο να κάνει ένα καλό σουτ. Και τώρα στην κόντρα η Everton επικίνδυνη κόντρα με τον Μακνίλ να βρει τον Σέρμιτι. Σέρμιτι με τον Γκριβς απέναντι του. Γκριβς θα προσπαθήσει να κλέψει, θα το καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Κλάρκ γεμίζει για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ τη βάζει κάτω. Θα σουτάρει ο Λίαμ Ντέλαπ. Ο Μπέγκοβιτς πάλι. Για τελευταία προσπάθεια με αυτό το corner εκτελείται. Ο Γιάνγκ θα διώξει. Γκριβς. Γουλφεντεν στα άκρα. Για τον Λιφ Ντέιβις γεμίζει εκεί που περιμένει ο Σίμοντιξ. Ταρκόφσκι διώχνει. Γκριβς δεν θα υπάρξει φάση. 1-1 στο ημίχρονο. Λοιπόν, είμαστε σε 78, είναι η ώρα για αλλαγές. Ο Σμόντιξ έχει κάνει ομολογουμένως ένα πολύ καλό
μετατραυματικό Δεπούντο. Έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά, αλλά θα αποχωρήσει τώρα. Περνάει ο Χάτσον στο 10 και μπαίνει ο Γκμπένε στα δεξιά. Ο Πέρισιτς στα αριστερά, όπως έχουμε συνηθίσει. Και στο κέντρο της επίθεσης, στη θέση του σκόρερ του Λίαμ Ντελαπ, έρχεται ο Τζορτζ Χέρστ. Ήψκουιτς με τον Γκμπένε να πατάει την μπάλα. Περιμένει ο Χέρστ. Τον έχει δει Χέρστ. Με στην περιοχή θα πιέσει τον Ταρκόφσκι, αυτός θα διώξει. Μαγκαλά πάει να κόψει, δεν μπορεί. Χάτσον θα συνεχίσει την κίνησή του. Θα συνεχίσει και θα βρει τον Χέρστ. Χέρστ. Γύρισε, έχει χώρο. Σουτάρει ο Τζορτζ Χέρστ, ο Μπέγκοβιτς. Δεν αφήνει τον Μίστερ Μπάζερ Μπίτερ να σκοράρει. Και θα έχουμε μία ακόμα ευκαιρία με τον Λιφ Ντέιβις να εκτελεί. Για το κεφάλι του Χέρστ, διώχνει ο Ταρκόφσκι. Δεν θα προλάβει ο Χάτσον. NDAE με δύναμη θέλει να παίξει ο Χιούμ, δεν θα προλάβει. 1-1. Αυτό ήταν το μας στο Goodison Park. Το ταξίδι μας στο Μέρσα ολοκληρώνεται με ισοπαλία. Θα θέλαμε την νίκη, θα τη θέλαμε. Και ο Παντή Σεβέρντο είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι γιατί δεν τους παίρνει. Δεν θέλουν τέτοια αποτελέσματα. Εμείς απ' την άλλη μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί. Είδαμε και μερικούς παίκτες μας να την πανηγυρίζουν. Δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι για αυτή την εικόνα. Αλλά εντάξει, δεν χάσαμε. Παίξαμε καλά. Μία ακόμα ισοπαλία. Μετά το μάτς με την Everton είχαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Calvin Phillips, όπου λέει ότι δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτόν τώρα που λύγει ο δανεισμός του, αλλά θέλει να με ενημερώσει ότι έχει ευχαριστεί πάρα πολύ το loan spell στην Ipswich. Calvin, και εμείς το έχουμε ευχαριστεί. Ούτε εγώ ξέρω τι θα γίνει. Ο Ιούνιος είναι πολύ κοντά. Θα επιστρέψει σίγουρα στη Manchester City. Και όταν μπει πλέον ο Ιούλιος, δεν αποκλείεται να πραγματευτούμε για σένα. Ήσουν πάρα πολύ χρήσιμος. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα η σεζόν. Κράτα γερά γιατί έχουμε την τελική ευθεία που έρχεται τώρα μπροστά μας. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία σεζόν, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα είναι η 35η αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας και είναι απέναντι στην λογικά ήδη υποβιβασμένη Brentford. Δεν μπορώ να πω πολλά. Η νίκη είναι σίγουρα μονόδρομος. Είναι το τελευταίο μάτς του σημερινού επεισοδίου. Είναι το τελευταίο μάτς του προτελευταίου αγωνιστικού επεισοδίου της σεζόν. Έχουμε αυτό. Άλλο ένα και κλείσαμε τη χρονιά. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είναι ήδη υποβιβασμένη. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε ψεύτικες ελπίδες. Πάμε με ένα ελαφρύ rotation. Το είδα, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, μιας και έχουμε αρκετούς κουρασμένους παίκτες. Αλλά το Portman Road είναι έτοιμο. Η Brentford είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Οι κάμερες εστιάζουν στον Brian Mwembo γιατί είναι ο μεγαλύτερος star αυτής της ομάδας μετά τη φυγή του Ivan Toney. Δεν του αξίζει αυτή η κατάσταση. Είναι σοκ σε πολλούς το πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει μεταγραφή. Κυρίες και κύριοι, δεν θα είναι σοκ για πολύ, γιατί έχω να σας πω ότι πρόσφατα προσπάθησα να τον βάλω σε μεταγραφική μου λίστα, προσπάθησα να αποκτήσω τον Brian, γιατί ξέρετε ότι κοιτάω για ενίσχυση στο δεξιάκρο, αλλά έχει ήδη υπογράψει με την Aston Villa. Το μαθαίνετε πρώτοι εδώ, ο Brian θα αγωνίζεται στην Aston Villa του χρόνου. Δυστυχώς δεν κατάφερα να το υπογράψω. Έχει κλείσει το συμβόλαιό του με το που τελείωσε τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Πήρε μεταγραφή και θα ενταχθεί στη δυναμική της Aston Villa όταν μπει το καλοκαίρι. Ρίκο Χένρι με τον Ομάρι Χάτσον. Ο Χάτσον περνάει το Χένρι. Ο Ρίκο Χένρι είναι πολύ γρήγορο βέβαια από το σφαιριστή. Δεν είναι εύκολο σαν αντίπαλο. Ο Χάτσον προσπαθεί να τον πάρει σώμα με σώμα. Αλλά ο Ρίκο κρατάει την μπάλα. Τώρα πιέζει όμω ψηλά η Ipswich με τον Ομάρι Χάτσον. Έχει πάρει τέλη κατοχή. Χάτσον συγκλίνει. Θα δοκιμάσει το σούτ από εκεί. Πάει σιρτά να μπερδέψει τον Κόξ. Δεν έχει τελειώσει προσπάθεια με τον Κιμ Τζίσου να δίνει στον Χένρι και να ηρεμεί. Να αποσυμφορίζει λίγο την κατάσταση. Κλείνει και μπαίνει προ τα μέσα για να δώσει τον Λάριν. Λάριν γρήγορα στο Σμόντιξ. Σμόντιξ ανεβαίνει. Με τον Ρίκο Χένρι πάνω, θα πατήσει την μπάλα, θα δώσει τον Χάτσον. Χάτσον βλέπει την κίνηση του Λάριν, γεμίζει για τον Κάι Λάριν, το πλασέ του Κάι Λάριν, η μπάλα είναι έξω. Πολύ καλή στιγμή και για να προσθέσει μία ακόμα assist στο βιογραφικό του. Ο Μάρι Χάτσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση ο Κάι Λάριν. Χάτσον πολύ δυνατό στον αέρα για τον Σμόντιξ. Κρατάει κατοχή και δίνει στον Χάτσον. Χάτσον, η πάσα στο Σμόντιξ είναι πολύ καλή. Ο Ιρλανδός θα προσπαθήσει, δεν μπορεί να βγάλει όμως και το σουτ. Χίκι κρατάει παραλίγο να τη χάσει από την πίεση του Κάι Λάριν, αλλά η κατοχή είναι με τον Γιάρμο Λιουκ. Και την Brentford. Λιβ Ντέιβις έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά απέναντι στον Εμουέμπο. Σήμερα τον έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ και ανεβαίνει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πίσω για τον Greaves. Greaves για τον Luongo. Πιέστηκε λίγο εδώ η Ipswich, αλλά κράτησε την κατοχή. Perisic για τον Kyle Larin. Larin με πολλές επιλογές. Ανεβαίνει. Τσιμπάει για τον Smodix. Και ο Smodix έχει το στήριγμα του Χάτσον. Θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ο Μάρι Χάτσον γεμίζει εκεί που είναι κανείς. Ήταν ο Luongo. Δεν ήταν πολύ καλή πάσα για να τον βρει. Εμουέμπο. Καλή παλιά για τον Ιγκόρ. Όχι, ρε φίλε. Όχι από την Brentford. Ρε, νομίζω την Brentford. Είναι λίγο σαν ένα χίλιο στέρνα μου. Χαίρομαι πολύ που πέφτει κατηγορία και δεν χρειάζεται να τη φάω στη μάπα για άλλη μια σεζόν. Πολύ ωραίο γκολ. Είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, η Chelsea και η Nottingham Forest τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν μπορώ να παίξω καλά απέναντι στην Brentford. Κάτι έχει αυτή η ομάδα και με δυσκολεύει πάρα πολύ. Να το εδώ, η πάσα του Μέπο. Έχει φύγει τελείως ο Ιγκόρ στην πλάτη όλη τη ομάδα μα και 1-0. Αλλαγές μετά τον γκολ. Βγαίνει ο Λάριν, μπαίνει ο Χέρστ. Δώσουμε τον Οκμπένε στα δεξιά, το Χάτσον στον άξονα και έρχεται ο Τσέσσερι Κασαντέι στη θέση του Μάσιμο Λουόγκο. Και για να δούμε τώρα, γρήγορα πάει να δοκιμάσει μια γεμάτη παλιά για να απειλήσει η Ipswich. Υπάρχει χρόνο, είμαστε πριν το 70. Συγκλίνει. Έχει καλό πλασέ εδώ με το αριστερό, ο Κόξ. Θα το βγάλει για να δούμε αν θα πάει κόρνερ μπάλα. Θα την προλάβει ο Χίκι, μάλλον θα την προλάβει. Χάτσινσον και τον Χέρστ είναι καλή παλιά. Τζορτζ Χέρστ θα κρατήσει, περνάει. Ο Χέρστ έχει την ευκαιρία και εννοείται ο Τζορτζ Χέρστ θα το πανηγυρίσει. Δεν είμαι πολύ σίγουρο για αυτή την απόφαση. Γιατί δεν θέλουμε την ισοπαλία, θέλουμε την νίκη σε αυτό το μάτς, αλλά δεν πειράζει. Ο Χέρστ βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ. Το είχε ανάγκη, έχει πολύ καιρό να σκοράρει. Και εννοείται ότι το βάζει μετά το 80, δεν το συζητάμε. Είναι μετά εκεί το 80-85 συνήθως. Το έκανε πάλι βέβαια ο Χέρστ. Γι' αυτό τον βάλαμε κιόλας.
Κόρνερ για την Μπρέτφορντ, επικίνδυνο. Κάσαντε είναι εκεί για τον Τράι Χιουμ, ο οποίος μαζεύει πολύ ωραία την μπάλα και ανεβάζει. Ξεκινάει μια ευκαιρία ο Χιουμ. Με τον Οκμπένε μπροστά του, θα πιεστεί ο Χιουμ, αλλά θα συνεχίσει. Τώρα θα δώσει τον Οκμπένε. Οκμπένε μπροστά για τον Ομάρι Χάτσον, σε 90 πλέον. Χάτσινσον. Χάτσινσον, η σέντρα εκεί που είναι ο Χέρ, θα τον βρει ο Κιμ Ζιν Σου. Θα διώξει. Πιέζει ψηλά η Ιψουιτ με τον Γένσεν, 2 τα λεπτά. Στον Πέρισιτ δεν υπάρχει φάση 1-1, μία ακόμα ισοπαλία. Δυστυχώς και είναι επεισόδιο που είχε και πάρα πολύ λίγα γκολ για την Ipswich. Αλλά ναι, τι να κάνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ωρες ώρες συμβαίνουν αυτά. Τα θέλαμε την νίκη σήμερα, εννοείται. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει λίγο ένα ξεφούσκωμα. Δηλαδή, σαν να το παλέψαμε, σαν να παίξαμε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο μισό, μείναμε κατηγορία και τώρα δεν υπάρχει σε αυτό το κάτι παραπάνω και το βάθος στο ρόστερ. Να πούμε ότι ξέρεις τι, πάμε να κάνουμε κάτι τρελό. Πάμε να τερματίσουμε πολύ ψηλά. Νιώθω ότι η ομάδα είναι σαν να έχει πετύχει στο στόχο της και να έχει χαλαρώσει και να περιμένει για τη νέα σεζόν. Έχουμε 3 παιχνίδια ακόμα, ελπίζω να βγει μια αντίδραση, ελπίζω να πάρουμε μερικά τριποντάκια ακόμα πριν τελειώσει η χρονιά. Αλλά ναι, ευχαριστημένος συνολικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα μας για να κλείσουμε τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Newcastle, Leicester και West Ham σε επόμενο επεισόδιο. Σε επόμενο επεισόδιο επίσης θα έχουμε την επιστροφή των αγώνων των Ακαδημιών. Έχουμε ένα τουρνουά το οποίο ελπίζω να κερδίσουμε και να κλείσουμε τη σεζόν και με ένα νικηφόρο τουρνουά Ακαδημιών. Αλλά ναι, Newcastle, Leicester, West Ham δεν είναι πολύ πιθανό σενάριο. Αλλά δεν είναι και το πιο τρελό να καταφέρουμε να κάνουμε ένα 3 σερί, να πάρουμε 3 σερί νίκες και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Βέβαια, για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο και το όνειρο του top 10 μάλλον έχει πεθάνει. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το top 10, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να τα καταφέρουμε, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Στη 10η θέση είναι η Everton με αγώνα περισσότερο. Αν πάρουμε 3 νίκες, πάμε 49. Είναι το μέγιστο που μπορούμε να πιάσουμε το 49. Θεωρητικά η Everton μπορεί να στραβοβατήσει 2 φορές μέχρι το τέλος της σεζόν. Θεωρητικά πάντα, αλλά μπορεί. Οπότε δεν είναι απίθανο, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες μπροστά μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι η επόμενη μας αγωνιστική είναι απέναντι στη Newcastle. Είμαστε στην ισοβαθμία με την Bournemouth, αλλά με μάτς λιγότερο. Αν πάρουμε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Newcastle, ανεβαίνουμε τουλάχιστον στη 13η θέση. Και αν καταφέρουμε και κερδίσουμε τη Newcastle, την πιάνουμε σε πόντους, δεν την περνάμε λόγω διαφορά τερμάτων, αλλά έχουμε την ευκαιρία να τερματίσουμε μπροστά της, να κυνηγήσουμε τη 10η θέση και ίσως, αν όλα πάνε καλά, μέχρι και την 11η. Νομίζω ότι αυτό είναι το ταβάνι μας. Η 10η θέση που αυτή τη στιγμή κρατάει Fulham, δεν μας βλέπω για παραπάνω. Ενώ στο πρωτάθλημα η Manchester City 99%. Νομίζω είναι ήδη πρωταθλήτρια. Αν κερδίσει, άρχισε να πάει 76 βαθμούς. Ναι, όχι, η City το πήρε. Ωραία. Η City το πήρε, η City είναι πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Manchester City για ακόμα έναν τίτλο. Η Arsenal, η Liverpool και η Chelsea παλεύουν για τις θέσεις του Champions League. Νομίζω ότι η Arsenal την έχει κατοχυρώσει. Liverpool, Chelsea και Villa θα τα δώσουν όλα και η Tottenham είναι εκεί με ένα outside chance. Συνεχίζεται με West Ham, Manchester United, Crystal Palace και Everton, το top κομμάτι του πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, στον επιβασμό τα πράγματα έχουν ψηλοκλείσει για Southampton και Bradford, αλλά θεωρητικά πάντα μπορούν να μείνουν κατηγορία, νομίζω όλες μπορούν να μείνουν κατηγορία. Δύο μάτς έχει. Όχι, η Bradford έχει πέσει. Η Bradford είναι η μόνη ομάδα που έχει πέσει. Στο πολύ θεωρητικό μπορεί μέχρι και η Southampton να μείνει κατηγορία. Νομίζω ότι η Brighton έχει δραπετεύσει, είναι αρκετά σίγουρη. Nottingham Forest έχει πράγματα για τα οποία μπορεί να παλέψει ακόμα. Για να δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Εμείς μείναμε. Πάντως πήραμε το 40 που ιστορικά σε κρατάει. Νομίζω το σημερινό επεισόδιο κατοχυρώνεται ότι πετύχαμε το σκοπό του να μείνουμε στην κατηγορία. Το ξέραμε πολύ καιρό, αλλά οκ. Okay. Τα λέμε στο επόμενο. Δεν είχαμε νίκη σήμερα. Επιστρέφουμε σε επεισόδια χωρίς νίκες. Χτύπησε λίγο άσχημα αυτό, οκ. Okay, δεν θα πω ψέματα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα προς το τέλος της σεζόν. Το σημαντικό είναι ότι τελειώνει η σεζόν. Ετοιμαζόμαστε για μεταγραφές και ετοιμαζόμαστε με πολύ περισσότερο hype, νομίζω εγώ προσωπικά. Να πούμε στη δεύτερη σεζόν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν να είστε καλά. Μέχρι το τέλος της σεζόν να είστε καλά. Και όπως πάντα, σπάσω like, subscribe και τι άλλο. Γεια σας.